τηλεόραση σας στο σπίτι και με την άνεση που προσφέρω από καναπέ σας, παρακολουθείτε το αθλητικό γεγονός που έχετε επιλέξει. Έχετε όμως αναρωτηθεί πόσοι άνθρωποι εργάζονται και κάτω από ποιες συνθήκες για να φτάσει η εικόνα στους δέκτες σας? Η απάντηση είναι μάλλον όχι, οπότε καλό είναι να παρακολουθήσετε το θέμα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Πιθανώς να πιστεύετε ότι η δουλειά του podcaster είναι εύκολη. Βλέπεις τις συνθήκες έτσι, πολύ στόρυβος, μεγάλη ένταση. Σε τέτοια παιχνίδια η στιγμή όλων είναι πολύ ψηλά. Πόση ώρα πιστεύετε ότι θα χρειαζόταν ένα σπορκάστερ για να προετοιμαστεί? Δεν χρειάζεσαι απλά ώρα, χρειάζεσαι μέρα. Πόσες μέρες χρειάζεσαι? Υπάρχουν φορές που ένας δημοσιογράφος ξεφεύγει κατά τη διάρκεια μιας μετάδοσης. Δεν έχει γίνει, αλλά όχι πολλές φορές. Μερικές φορές ναι, αλλά γρήγορα επιστρέφουμε στα συνηθισμένα. Κι αν ζητούσαμε από ένα σπορκάστερ να παριθμίσει τις στιγμές και τις φράσεις που τον έχουν σημαδέψει? Είναι πολλές, δεν μπορώ να ξεχωρίσω μία. Τα buzzer beater του Σπανούλη, το καλάθι του Πριβεζή και το επιφόρημα που κάνουν και οι Αμερικανοί σπίτερ από την Ενεργές, όταν παίρνει μπάλα στο καλάθι. Έτσι μία, δύο, δύο. Το ένα. Όχι, δύο. Είναι η εννιά. Εννιά. Έτοιμες για ένα. Ένα. Πολλοί πιστεύουν ότι ο ρόλος ενός σκηνοθέτη είναι να πατάει απλώς σκουπιά. Όμως τα πράγματα δεν είναι όπως νομίζουμε. Δεν είναι υπεύθυνο. Δεν είναι περιθώριο να κάνει λάθος πράγματα. Γιατί αν χάσει το καλάθι, έχασε καλάθι. Αν χάσει το φάουλ, έχασε το φάουλ. Η δουλειά του εξαρτάται επίσης από τη συνεργασία του με τους δημοσιογράφους. Αν δεν μπορώ να συνεργαστώ με τον δημοσιογράφο, δεν μπορώ να συνεχίσω παρακάτω. Όπως το ίδιο και ο δημοσιογράφος. Είναι μια αλυσίδα. Έχει άγχος ο σκηνοθέτης κατά τη διάρκεια ενός αγώνα? Αρκετό. Πάντα. Κάθε μάτς είναι διαφορετικό. Ποτέ δεν είναι το ίδιο. Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να βγάλει ένα σκηνοθέτη από τα νερά του? Το πλάνο της βίας. Γιατί δεν ξέρεις εκεί πώς πρέπει να συμπεριφερθείς. Να το δείξεις, να μην το δείξεις. Αν το δείξεις, υπέρ ποιου θα είναι. Η συνδρομή του ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου είναι πάντα απαραίτητη στη μετάδοση ενός αγώνα. Πότε όμως το έργο του δυσκολεύει αρκετά? Όταν είναι προπονητής ο Μπράντοβιτς, γιατί δεν αφήνει και πάρα πολύ τους δημοσιογράφους να εισδύουν μέσα στην ομάδα και να δίνουν στον αέρα λεπτομέρειες για το time out. Κάθε ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου που σέβεται τον εαυτό του έχει να διηγηθεί και μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Σημειώνω κάποιες λέξεις κλειδιά κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ήρθε ο βοηθός προπονητή του Μπράντοβιτς και μου λέει: τι είναι αυτά που σημειώνεις μέσα? Δεν ξέρω, μπορεί να θεώρησε ότι έγραφα τα συστήματα από το πινακάκι και τα έλεγα στον αέρα. Και μου λέει: όχι, θα κάθεσαι λίγο πιο εκεί. Πόσο εύκολο είναι τελικά για έναν δημοσιογράφο να επιβιώνει στον χώρο των γηπέδων? Εντάξει, δεν είναι εύκολη δουλειά. Έχεις και τον κόσμο ο οποίος δεν είναι και ιδιαίτερα ευχαριστημένος όταν χάνει η ομάδα του. Οπότε ακούς και από εκεί διάφορα. Ταυτόχρονα είναι όμως και πάρα πολύ ευχάριστη. Κάνουμε το χώρο μας επάγγελμα. Ούτως ή άλλως θα ερχόμασταν εδώ για να δούμε το παιχνίδι και το κάνουμε για δουλειά. Τι καλύτερο δηλαδή. Όσο σημαντική είναι όμως η προετοιμασία, άλλο τόσο σημαντική είναι και η χαλάρωση λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Πρωταγωνιστές σε έναν αγώνα δεν είναι μόνο οι αθλητές.